Ιερότατε Μητροπολίτα Τορόντο, υπέρτεμη και έξαρχε παντός Καναδά, εν Αγίω Πνεύματι, αγαπητέ αδελφέ, και εσύ λειτουργέ της ημών μετριότητος, Κύριε Σωτήριε, χάρη σύ τη ημετέρα, ιερότητη και ειρήνη παρά Θεού. Με τη ιδιαίτερας χαράς και ευαρεσκίας επληροφορήθημεν, εκ του από τις 4 Αυγούστου ενεστώτος έτους, γράμματος της ημετέρας αγαπητής ιερότητος, ότι η υπ' αυτήν Ιερά Μητρόπολης Τορόντο οργανώνει την 21η Οκτωβρίου ημερίδα με θέμα το Οικουμενικών Ημών Πατριαρχείων των ιστορικών εκκλησιαστικών αυτού ρόλων και την Ιεράν Αποστολήν αλλά και την μακραίωνα μέχρι των ημερών ημών με μαρτυρημένην μεγίστην προσφοράν αυτού και τα αντιμετωπιζόμενα υπ' αυτού σήμερον εν διασκήσει της Οικουμενικής Διακονίας του προβλήματα μεταπροβολής οριαίας διαρκείας ταινίας επί της συμπληρωμένης την επομένη 22 Οκτωβρίου ενεστώτος έτους 23 ετούς Πατριαρχικής ημών Διακονίας εφή ημερίδη ετείται η ημετέρα αγάπη των Πατριαρχικών ημών χαιρετισμών, των οποίων και μετά συγκινήσεως πολλής και εφροσύνου χαράς και αγαλιάσεως απευθύνομεν πάση της μετέχουσιν αυτής της ημερίδος σας εκ Καναδά και εξ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εν Αγίω Πνεύματι αδελφής και ευλογημένης τέκνης ημών. Το Οικουμενικών Πατριαρχείων εδρεύων εν τη Κωνσταντίνου πόλη την χάνει ως γνωστόν της πάσην η ανωτάτη θρησκευτική αρχή των απανταχού της Οικουμένης Ορθοδόξων. Χριστιανών είναι δε ονόματι και πράγματι οικουμενικών και απολαμβάνει καθολικού κύρους παγκοσμίως λόγω πρωτίστως της προσφοράς αλλά και της θέσεως αυτού ως πρώτης εκκλησίας εν τη Ορθοδοξία. Η οικουμενικότης της Μητρός Πάντων Ημών Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης ως ιδιώτης απορρέουσα εκ των καθηγόντων και ευθυνών αυτής. Προϋπήρξε της αποδόσεως αυτήν του σχετικού τίτλου, ειδικότερον υπό τις συνελθούσεις εν Χαλκιδόνη, το έτος 451 μετά Χριστόν, τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, απεδόθησαν εις το Πατριαρχείο της Νέας Ρώμης Κωνσταντινούπολης ίσα πρεσβεία τιμής προς το Πατριαρχείο της Παλαιάς Ρώμης και ορίστη όπως η τοπική δικαιοδοσία αυτού περιλαμβάνει ορισμένας ρητός κατονομαζομένας εδαφικάς περιοχάς και επιπλέον συλλήβδην όλας τας εκτός των ορίων των λοιπόν Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών εδαφικάς περιοχάς ήτι όλη την υπόλοιπον Οικουμένη. Συνεπία αυτού και της αναπτύξεως ιεραποστολικής και ευρυτέρας επί παγκοσμίου επιπέδου δράσεως υπό του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης απεδόθη εις αυτό ήδη από του 6ου αιώνος ο τίτλος Οικουμενικών, ο οποίος συνεχώς έκτοτε αποδίδονται εις αυτό ομοφόνος υπό πάντων εκκλησιών, ορθοδόξων και μη, κρατών, διεθνών οργανισμών και ιδιωτών. Ο θεσμός λοιπόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αυτοδιοικούμενος, αυτοανανεούμενος και μη επηρεαζόμενος υπό των μεταβολών των πλαισιούντων αυτό θεσμών και φυσικών προσώπων, την χάνει παγκοσμίου, εκκλησιαστικής και πολιτιακής αναγνωρίσεως ανά τους αιώνας και μέχρι σήμερον, ως καταφαίνεται και εκ των γεννησωμένων ανακοινώσεων κατά την ημερίδα ταύτην, αλλά και εκ της προβολής στιγμών και κερίων γεγονότων της μακράς χάρη τη Θεού προσωπικής πατριαρχικής ημών διακονίας προς την μητέρα πάντων ημών εκκλησίαν της Κωνσταντινούπολης και εξ αυτής προς τον κόσμο.
Ως καταδείκνυση λοιπόν η ιστορία και η μέχρι σήμερον μαρτυρία και προσφορά του Οικουμενικού Ιμών Πατριαρχείου, τούτο δεν είναι δημιούργημα μιας στιγμής ή μιας περίοδου ή της νομοθεσίας μιας χώρας ή πολλών χωρών, αλλά αποτελεί σταθμόν και διάστημα εν την πνευματική σφαίρα και στρατεία της σωτηρίας του κόσμου και της υπηρεσίας της ψυχοσωματικής οντότητος του ανθρώπου, υπερβαίνων και των χρόνων και των τόπων, πορευόμενων επί της Θεόθεν προοριστήσεις αποστολής αυτού. Απευθυνόμενοι προς ειδώτας, δηλούμεν και διαβεβαιούμενοι μας και πάντας, τους εγγύς και τους μακράν, την ιεράν ταύτην κληρουχίαν αυτού της Ιεράς Μητροπόλεως Τορόντο, τμήμα και ταύτης της ανατινικουμένην εκκλησιαστικό κανονικός καθοριστήσεις αναμφισβητήτου δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ότι τούτο έχει κατά τους ιερούς κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας οντότητα και υπόστασιν ανεξάρτητον, ανεγνωρισμένην διεθνώς, παγκοσμίως και διεκκλησιαστικός επί αιώνας, με αποστολήν και προσφοράν οικουμενικήν, θρησκευτικού, χριστιανικού, πολιτισμικού και ευρυτέρου χαρακτήρως. Όθεν και ημείς, ιερότατε και φίλτατε αδελφέ, Μητροπολίτα Τορόντο Κύριε Σωτήριε, και πάντες συμμετέχοντες της ημερίδος ταύτης, προτρεπόμεθα και παρακαλούμεν όπως διατηρείτε άσβεστον την φλόγα του αιωνοβίου θεσμού τούτου, μεταλαμβαδεύοντες ταύτην εις τας επερχομένας γενεάς, ώστε εντός ενός ηλιστικού και διαρκώς μακρινωμένου των ριζών αυτού περιβάλλοντος να δίδεται διαρκώς μαρτυρίαν σεβασμού και μνήμης της πολυτίμου ταύτης πατρογονικής πατροπαραδότου, αλυσμονή των χώρων και περιοχών πνευματικής, πολιτιστικής και ευρυτέρας κληρονομίας, η οποία είναι αδιάκοπος ιστορία, παράδοσης, φρόνημα και σύγχρονος μαρτυρία, διακονία και προσφορά προς πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο, ως ακριβώς και ο Κύριος και Δομήτωρ της Εκκλησίας, Ιησούς Χριστός, ο χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Η δε χάρις αυτού του Θεού της αγάπης και της ειρήνης και το λαμβυρίζον φως του φαναρίου, το οποίο εκπέμπεται και εξακτινώνεται οικουμενικός και θυσιαστικός προσπάντας, ομού μετά της ευχής και ολοθύμου ευλογίας του παρόντος νοερός κατά την ημερίδα σας, μετά πάντων ημών πατριάρχου σας, του φύλακος και συνεχιστού της πατρόας κληρονομίας του Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου, ήσαν μετά της ημετέρας προσφυλούς ιερότητος και μετά πάντων ημών αγαπητή Ορθόδοξη του Καναδά, τέκνα θεοευλόγητα της Μητρός Εκκλησίας, του Οφθαλμού της Κωνσταντινούπολεως και συμβάσεις της Οικουμενικής Ορθοδοξίας. Αμήν.